Είναι γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης μας, ο Παναγιώτης Ονίκας, θέλοντας να κλείσει ουσιαστικά την θητεία στην περιφέρεια Πελοποννήσου, θέλει, και αυτό είναι μια λογική εξέλιξη, να εγκαινιάζει και να δημοσιοποιεί έργα ιδιαίτερης σημασίας, μεγάλης αναγκαιότητας σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην παράδοση του εξοπλισμού αναβάθμισης, εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου Λυτρακίου Παραχώρας και Αγίων Θεοδόρων, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Κορινθίας Χάρης Βιτινιώτης. Ένα από αυτά τα έργα που θέλει να εγκαινιάσει είναι ακόμα η επεξεργασία του βιολογικού καθαρισμού των Αγίων Θεοδόρων. Έγινε μια τεράστια αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού για να μπορεί να λειτουργήσει με ασφαλή τρόπο τα λίμματα από τους Αγίους Θεοδόρους. Το έργο έχει ξεκινήσει από πολύ παλιότερα. Οι εγκαταστάσεις κτηριακές, οι δεξαμενές κτλ. Ήσαν έτοιμες, αλλά όμως δεν υπήρχε ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός για την σωστή λειτουργία του βιολογικού. Αύριο λοιπόν στις 11 η ώρα θα έρθει ο κύριος Περιφερειάρχης στην Κορινθία και μάλιστα επιτόπου στον βιολογικό καθαρισμό για να πραγματοποιήσει τα λεγόμενα εγκαίνια πλέον, όπως έχουν καθοριστεί των έργων των σημαντικών, όπως είπα προηγουμένως, και άρα εκεί η εταιρεία θα μας εξηγήσει και θα μας πει τι έχει καταφέρει με τα χρήματα που της εξασφάλισε το ΠΕΠ Πελοποννήσου για την καλή λειτουργία του έργου. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και ότι θα είναι μια πάρα πολύ σωστή εκδήλωση η οποία θα διαχυθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους οποίους εγώ προσωπικά ευχαριστώ, αλλά πιστεύω και ο Περιφερειάρχης, σε όλους τους πολίτες της περιοχής που θα εξυπηρετηθούν από αυτό εκεί το έργο.